Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στα γήπεδα της Βραζιλίας όταν οι ομάδες που αγωνίστηκαν τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 71 θυμάτων που σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα στην Κολομβία, βυθίζοντας το πένθος στη βραζιλιάνικη ποδοσφαιρική ομάδα Σαπεκουένσε. Την ώρα που είναι σε εξέλιξη οι έρευνες που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενός από τους 6 επιζώντες. Πρόκειται για τον 43χρονο δημοσιογράφο Ραφαήλ Χέντζελ, ο οποίος κατέθεσε στις αρχές ότι το πλήρωμα του αεροσκάφους δεν είχε προειδοποιήσει τους επιβάτες ότι υπήρχε πρόβλημα, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να μην φορούν ζώνες. «Κανείς δεν μας είπε να δέσουμε τις ζώνες μας. Κάθε φορά που ρωτούσαμε πότε φτάνουμε, μας έλεγαν σε 10 λεπτά», είπε χαρακτηριστικά.